Σήμερα συναντώ για μία ακόμη φορά έναν άνθρωπο, ένα πνευματικό που εκτιμώ ιδιαίτερα. Γιατί έχει τον τρόπο να πηγαίνει τη σκέψη μου ένα βήμα παρακάτω κάθε φορά. Τον πατέρα Λίδιο, κατά κόσμο, πατέρα Χαράλαμπου Παπαδόπουλου. Θέλησα να το συναντήσω για να κουβεντιάσουμε για μία έννοια που υπάρχει σταθερά και σχεδόν βασανιστικά στο μυαλό μου. Το νόημα. Το νόημα πίσω από κάθε μας πράξη, σκέψη, επιλογή και κυρίως το νόημα που οφείλουμε να ανακαλύπτουμε μέσα από τις δοκιμασίες και τις προκλήσεις που μας φέρνει η ζωή. Και μέσα εκεί στην κουβέντα μας για τη ζωή αναδύθηκε και η έννοια του θανάτου, του αναπόφευκτου, που τελικά έχει τη δύναμη να ξυπνά μέσα μας την επιθυμία για ζωή. Οι άνθρωποι τι φοβόμαστε περισσότερο, το θάνατο ή τη ζωή με τις δυσκολίες της? Φοβόμαστε το θάνατο γιατί στην πραγματικότητα φοβόμαστε τη ζωή. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει διαρκώς για το θάνατο και εκφράζει έτσι μια, ας το πούμε, αρρωστημένη, παθολογική μορφή φοβίας απέναντι στο θάνατο, του γίνεται μια αιμονή ο θάνατος, στην πραγματικότητα αυτό που μας λέει είναι ότι φοβάμαι να ζήσω. Γι' αυτό και βλέπουμε και παρατηρούμε και από μελέτες έχει αναδειχθεί αυτό, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε μια πληρότητα, αγαπούν τη ζωή, ζουν τις στιγμές τους, είναι παρόν στις στιγμές τους, αυτοί φοβούνται λιγότερο το θάνατο. Όχι ότι εξαλείφεται η απειλή του θανάτου, γιατί ο θάνατος όντως είναι μια απειλή για τον άνθρωπο, έτσι. Και όποιος λέει ότι δεν φοβά το θάνατο, στην ουσία ψεύδεται. Όμως, ο άνθρωπος που ζει έχει και μια, ας το πούμε, πιο διαλλακτική σχέση με το θάνατο. Δεν είναι σαν να ζούμε και στη ζωή μας, σαν να κάνουμε πρόβα για το μεγάλο φινάλε. Και τι θέλω να πω. Πολύ συχνά ζούμε μικρούς θανάτους, όχι βιολογικούς. Ναι. Ψυχικούς, συναισθηματικούς, ναι. Υλικούς. Μπορεί να πάρει οποιοδήποτε χαρακτηρισμό μπροστά η λέξη θάνατος. Κάνουμε μικρές πρόβες των απολειών, ναι, μας. Στη ζωή μας θα πούμε αντίο πολλά, σε σχέσεις ερωτικές, σε σχέσεις φιλικές, αυτή είναι η μικρή θάνατη, σε επαγγελματικές. Όλα αυτά, όλες αυτές είναι απώλειες, τις οποίες καλούμαστε να τις ζήσουμε, να πενθήσουμε και να τις αναγεννήσουμε, δηλαδή να αναγεννηθούμε μέσα από την απώλεια και το πένθος και από το αντίο που θα πούμε, έτσι. Οπωσδήποτε λοιπόν ερχόμαστε αντιμέτωποι με μικρούς θανάτους, που όμως τι μας φανερώνουν. Ενώ είναι μικροί θάνατοι, όπως είπες, μας φανερώνουν ότι δεν τελειώνει η ζωή. Δηλαδή, τελείωσε η ζωή μου όταν... Όπως την ήξερα ίσως. Ναι, τελείωσε. Αλλά έχει μια συνέχεια, Και μάλιστα με καλούσε σε μια αναγέννηση, σε μια ανάπλαση. Να αναπλάσω, να μεταμορφώσω το χθες και να το κάνω παρόν, να το κάνω αύριο. Οπότε, τι μας λέει αυτό, ότι κάθε πένθος, κάθε απώλεια δεν είναι το τέλος. Έτσι, ξεκινάει κάτι καινούριο. Κάθε τέλος είναι μια νέα αρχή. Το τέλος μιας συνθήκης μας ενεργοποιεί να κινηθούμε προς το νέο. Το νέο που θα φέρουμε στη ζωή μας. Και αυτό είναι μια διαδικασία που εμπεριέχει πόνο, αλλαγές και δυσκολίες. Εάν κάτι δεν το χάσουμε, δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος πολλές φορές ενεργοποιείται μέσα του, αλλάζει, μετανοεί που λέμε εμείς στην Εκκλησία, ας πούμε, κάνει αλλαγές πότε, όταν φτάσει σε ένα όριο, όταν τον αγγίξει, ας πούμε, η κόλαση, όταν τον αγγίξει η απειλή, όταν χάσει κάτι. Έχεις ένα πολύ σπουδαίο άνθρωπο δίπλα σου που σου δίνει αγάπη, που είναι παρόν στη ζωή σου. Για το χύψη λόγο, ας πούμε, εσύ δεν μπορεί να το καταλάβεις, δεν μπορεί να το εκτιμήσει διαστάσεις που το έχεις, ή τέλος πάντων περνάς μια κρίση και τον χάνεις αυτόν τον άνθρωπο. Στην ώρα που φεύγεις, στην απουσία του αντιλαμβάνεσαι τι είχες στη ζωή σου. Δηλαδή η απουσία είναι αυτό που ενεργοποιεί και ξυπνάει την παρουσία. Κατά τον ίδιο τρόπο, ας πούμε, μπορεί να έχεις μια δουλειά, μπορεί να έχεις μια σχέση, οτιδήποτε είναι αυτό. Αλλά και η ίδια η ζωή σου, η σχέση με τον εαυτό σου, η σχέση με τον Θεό. Πολλές φορές για να ενεργοποιηθεί αυτό, για να αντιληφθείς, ας πούμε, την ομορφιά, τα δώρα που έχεις στη ζωή σου, και εσύ διαρκώς κλαις για αυτά που δεν έχεις, ενώ έχεις υπέροχα πράγματα στη ζωή σου, θα χρειαστεί να έρθεις αντιμέτωπος με μια δοκιμασία, με μια δυσκολία, που πολλές φορές, όπως είπες, μπορεί να αγγίξει τα όρια του θανάτου. Ένας καρκίνος, μια αρρώστια, που είναι τραγικό γεγονός, που είναι απειλητικό για την ύπαρξη. Τότε ξυπνάει κάτι μέσα σου. Τότε ενεργοποιείται και λες ότι πρέπει να ζήσω, πρέπει να είμαι ευχαριστημένος με αυτά που έχω,
που μπορεί να είναι λίγα, αλλά αν όμως μπω σε μια διαδικασία ευγνωμοσύνης, μπορεί να γίνουν πολλά. Ένας άνθρωπος που έχει ζήσει χωρίς ευγνωμοσύνη και μετά, ας πούμε, πέρασε στην ευγνωμοσύνη, εμείς στην Εκκλησία το λέμε δοξολογία, ευχαριστία, ας πούμε, όπως και να το πεις το ίδιο είναι, αντιλαμβάνεται τις δύο καταστάσεις ζωής, δηλαδή το πριν και το μετά. Η μία αγγίζει τα όρια της κόλασης, γιατί είναι μια ζωή γκρίνιας, μουρμούρας, μιζέριας. Υπάρχει ένα διάχυτο σκοτάδι, ας πούμε, στη ζωή σου, που διαρκώς παραπονιέσαι για αυτά που είπαμε σου λείπουν και σου φταίνε τα πάντα και δεν μπορεί να δεις κάτι σημαντικό, ενώ έχεις σημαντικά πράγματα, δεν είναι ότι δεν έχεις. Δεν έχει σημασία είναι λίγα ή πολλά, αλλά έχεις σημαντικά πράγματα. Ενώ όταν μπει στην ευγνωμοσύνη και στη δοξολογία και στην ευχαριστία, αλλάζουν τα πάντα. Και τότε αυτομάτως αρχίζεις και βλέπεις τα πάντα διαφορετικά. Όλα ντύνονται μέσα σε ένα φως και σε ένα νόημα. Ακόμη και τα δύσκολα. Γλυκαίνει η ζωή με έναν τρόπο. Γίνεται πιο μαλακή. Και ακόμη και οι δοκιμασίες, ακόμη και οι δυσκολίες. Γιατί αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι ότι και αυτές, δηλαδή ο δύσκολος προϊστάμενός μου, ο δύσκολος ή τοξικός συνάδελφός μου, ο σύζυγός μου με τις ελλείψεις του, εγώ ο ίδιος με τα δικά μου θέματα, πάθη και αδυναμίες, ότι όλα τελικά είναι μαθήματα, ότι όλοι τελικά, αυτοί που με δυσκόλευσαν, ήταν οι δάσκαλοί μου. Γιατί κάτι μου έμαθαν, κάπου με πήγαν. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να έχεις μία οπτική της ζωής ως ένα μεγάλο σχολείο εξελικτικό, στο οποίο δεν ήρθες τυχαία στην ύπαρξη και δεν θα τελειώσεις τυχαία. Αλλά έχεις να μάθεις πράγματα. Άρα το νοηματοδοτούμε όλο αυτό. Είναι πολύ σπουδαίο οι άνθρωποι να βρίσκουμε ένα νόημα σε κάθε δοκιμασία που περνάμε. Ναι, γιατί ο πόνος από μόνος του δεν έχει καμία μεταφυσική διάσταση. Δηλαδή ο πόνος από μόνος του δεν μπορεί να σου δώσει νόημα. Πρέπει εσύ να πάρεις τον πόνο και να του δώσεις νόημα. Πού το βλέπουμε αυτό? Το βλέπουμε ότι ο πόνος, εάν από μόνος του αντικειμενικά είχε ένα δικό του νόημα, έφερε ένα δικό του νόημα, τότε όλοι οι πονεμένοι θα ήταν σοφοί, άγιοι, εξελιγμένοι, προηγμένοι πνευματικά του καθεξής, μαλακωμένοι ψυχή του. Δεν είναι όμως έτσι. Ο πόνος είναι ένα γεγονός στη ζωή, όπως είναι η χαρά, στο οποίο όμως εγώ πρέπει να του δώσω ένα νόημα. Πρέπει να βρω το νόημά του. Έτσι. Άρα λοιπόν, ο πόνος είναι γεγονός, υπάρχει στη ζωή, έρχεται στη ζωή μου και λέω τώρα εγώ, θα κάθομαι τώρα να ρωτάω γιατί πονάω. Αυτό το γιατί θα τελειώσει ποτέ στη ζωή μου, θα βρω εγώ πότε θα τελειώσει αυτό, όχι. Μήπως είναι καλύτερο αντί να λέω γιατί, να πω τι ήρθε να μου μάθει ο πόνος. Πώς θα καταφέρω να απαντήσω στο τι ήρθε, ποιο μάθημα ήρθε αυτή τη φορά στη ζωή μου. Χρειάζεται να με εκπαιδεύσω. Πώς θα φτάσω σε εκείνο το σημείο ώστε να έχω το μυαλό να διακρίνω το νόημα. Για να φτάσω σε ένα σημείο ως άνθρωπος, ως ύπαρξη, να τοποθετούμε θετικά ή τέλος πάντων να προσπαθώ να νοηματοδοτήσω τον πόνο μου, σαφέστατα θα περάσω από κάποιες φάσεις ζωής όπου δεν θα βλέπω κανένα νόημα, όπου θα με καθυλώσει η γκρίνια μου, θα περάσω στιγμές θλίψεως, θα περάσω στιγμές απόγνωσης. Έτσι όλοι περνάμε από αυτά. Κάποια στιγμή όμως έρχεται μέσα μας η ίδια η ζωή, ο ίδιος ο Θεός ας πούμε και μας ταρακουνάει τόσο πολύ. Ενδεχομένως ακουμπάμε και τα όρια της κόλασής μας και του Άδη του προσωπικού μας και λες δεν πάει άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Ναι, δεν αντέχω άλλο. Πρέπει να κάνω κάτι γι' αυτό. Πρέπει κάτι είναι να κάνω. Είναι σαν φυσικό αντανακλαστικό. Ναι, διότι είναι μέσα σου η δύναμη της ζωής. Έχεις βέβαια και μία ροπή προς το θάνατο, αυτό το αυτοκαταστροφικό κομμάτι μας, που ενώ μπορεί να είναι όλα υπέροχα, εμείς κάτι βρίσκουμε να γκρινιάζουμε και να καταστρέφουμε. Είναι στη φύση μας και αυτό. Ναι, είναι μέσα μια ροπή θανάτου. Είναι μια ροπή. Ωστόσο όμως, φτάνεις σε ένα σημείο που λες κάτι πρέπει να κάνω, πρέπει να ζήσω. Ναι, δεν τα έχω λύσει όλα τα προβλήματα. Ναι, δεν έχω δώσει τις απαντήσεις που χρειάζονται, αλλά μήπως όμως δεν είναι και απαραίτητο. Μήπως τελικά δεν χρειάζεται να τα έχω λύσει κιόλα για να χαμογελάσω. Μήπως τελικά για να χαρώ τη ζωή δεν σημαίνει ότι πρέπει απαραίτητο να μην έχω προβλήματα. Μήπως μαζί με τα προβλήματα, μαζί με τα τραύματά μου, μαζί με τα αδιέξοδά μου, συγχρόνως και ταυτοχρόνως, μπορώ να είμαι και χαρούμενος και θετικός στη ζωή. Οπότε αρχίζω σιγά σιγά να δίνω ένα νόημα στο κάθε τι που μου συμβαίνει. Να βρίσκω το νόημα. Σε αυτό, σαφέστα ίσως χρειαστεί, και απαντώ στο ερώτημά σου, ότι ίσως χρειαστεί και κάποιος δάσκαλος. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα με μάθει, θα με εκπαιδεύσει σε αυτήν την οπτική, σε αυτήν την κατανόηση, έτσι. Αλλά
σαφέστατα και ο ίδιος ο Θεός, η ίδια η ζωή, οι ίδιες οι εμπειρίες μου με αυτοεκπαιδεύουν, αρκεί να είμαι ανοιχτός, έτσι, να είμαι θετικός, ανοιχτός σε αυτή την εκπαίδευση. Δεν σταματάνε ποτέ οι προκλήσεις και οι δυσκολίες και τα προβλήματα και οι αλλαγές στο περιβάλλον γύρω μας, κάτι που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, θυμάμαι και αυτό το είχαμε συζητήσει παλιότερα. Κοίταξε, σίγουρα είμαστε ιστορικοί άνθρωποι με την έννοια ότι ζούμε ιστορικές καταστάσεις και στιγμές. Σίγουρα θα είμαστε οι άνθρωποι, η γενιά μας που έζησε μία πανδημία. Θα είμαστε η γενιά που έζησε τουλάχιστον στην Ελλάδα μία χρεοκοπία. Θα είμαστε η γενιά που τώρα ζει έναν, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ένα πόλεμο επί ευρωπαϊκού εδάφους. Το ερώτημα είναι, υπάρχει ποτέ περίπτωση στον κόσμο αυτό να σταματήσουν τα βάσανα, οι καημοί και τα προβλήματα? Υπάρχει. Όχι. Μόνο στη Βασιλεία του Θεού. Σε αυτόν τον κόσμο όχι. Οπότε τι κάνω εγώ? Θα κάθομαι να βυθίζομαι μέσα στην ιστορικότητα και μέσα στο θάνατο και μέσα στην αποτυχία της ιστορίας, ή θα προσπαθώ να αναδείξω ό,τι όμορφο έχει η ζωή, ό,τι όμορφο έχει ο κόσμος, ό,τι όμορφο έχω εγώ μέσα μου και οι άλλοι? Είναι μια τοποθέτηση και μια στάση ζωής που πρέπει να πάρουμε. Διότι αν περιμένω να τελειώσουν τα προβλήματα για να μπορέσω εγώ να είμαι ευτυχισμένος και να χαρώ, αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Πώς θα μπορέσουμε όμως στη δική μας την προσωπική ιστορία να μην δούμε να επαναλαμβάνονται εγκλήματα, ναι, στη δική μας, ναι, τη ζωή? Δική μας, λάθη, ναι, που κάναμε, που υποπέσαμε στο παρελθόν και ήταν πολύ δύσκολο να ξαναβρούμε τα πατήματά μας, μας έκαναν κακό, μας έκαναν ζημιά. Πώς θα τα αποφύγουμε? Όταν καταλάβεις πλέον ότι αυτό το εγώ που έχει διαμορφωθεί από την παιδική σου ηλικία για να σε προστατεύσει από κινδύνους, από ανασφάλειες, από ένα άγχος πρώιμο, παιδικό, εφηβικό, ή τέλος πάντων το εγώ αυτό το οποίο έχει διαμορφωθεί για να σε προστατεύσει από όποιον τέλος πάντων σε απειλούσε, δεν σου χρειάζεται πλέον. Δηλαδή ότι μπορείς πλέον να του πεις ότι εντάξει, μπορώ και μόνος μου τώρα πιο όρημα, πιο υπεύθυνα, με μεγαλύτερη αποδοχή στον πόνο και στη δυσκολία να ζήσω τη ζωή μου. Δεν χρειάζεται να κρύβομαι, δεν χρειάζεται να παίζω τους ρόλους και να φορά τα προσωπία που φορούσα, ας πούμε, ως παιδί, ως έφηβος ή τέλος πάντων στην πρώιμη φάση της ζωής μου. Μπορώ να τα βγάλω αυτά και μπορώ να σταθώ με περισσότερη ειλικρίνεια και περισσότερη καθαρότητα απέναντι στον εαυτό μου, στο Θεό, στους άλλους, στην ίδια τη ζωή. Οπότε δεν μου χρειάζονται αυτά και μπορώ να τα ξεφορτωθώ. Σιγά σιγά, βγάζοντάς τα ένα-ένα. Να καταλάβω, ας πούμε, ότι αυτή η ζωή που με οδήγησε σε αδιέξοδο, εκεί που δεν βρήκα την ευτυχία, δεν μπορώ να την ξαναβρω. Πρέπει να το αφήσω αυτό το ρόλο. Εάν ήταν ο ταυτωτικός μου ρόλος πάντα να υπηρετώ τις ανάγκες των άλλων, για να μην δημιουργώ εντάσεις. Γιατί με φόβιζαν οι εντάσεις, γιατί με πανικόβαλαν οι εντάσεις. Ή γιατί μου έλεγε η μαμά και ο μπαμπάς ότι ξέρεις κάτι, δες πως έκανες τώρα τον μπαμπά, δες πως έκανες τώρα τη μαμά, δες πως είμαι εγώ. Οπότε άφηνα τη δική μου επιθυμία, κουκούλωνα, ας πούμε, και έκρυβα το δικό μου όνειρο, το δικό μου θέλω, για να είναι η μαμά και ο μπαμπάς καλά ή τέλος πάντων να μην υπάρχει ταραχή. Αυτό το μετέφερα στις σχέσεις μου. Κάποια στιγμή όμως αυτό έρχεται και θα χρησιμοποιήσω έτσι ένα δόκιμο λίγο όρο, ξερνάει όλο αυτό το πράγμα που υπάρχει μέσα σου. Και πώς το κάνει αυτό? Με τις αρρώσκες συνήθως. Αν δεν μιλήσει το στόμα, θα μιλήσει το σώμα. Ναι, βεβαίως. Ναι. Γιατί ουσιαστικά οι ασθένειές μας είναι η ιστορία της ψυχής μας. Δηλαδή το σώμα διηγείται την ιστορία της ψυχής μας που εμείς δεν είπαμε, που εμείς δεν φωτίσαμε, που εμείς δεν εκφράσαμε. Όταν δεν είσαι ο αληθινός εαυτός, όταν δεν ικανοποιείς πραγματικές σου ανάγκες, όταν δεν έχεις επαφή με το εσωτερικό σου κέντρο, το κέντρο σου, την ταυτότητά σου, όλο αυτό το πράγμα που είναι ένα ψεύδος, αργά ή γρήγορα το σώμα θα φωνάξει, θα μιλήσει για αυτά που εσύ ποτέ δεν είπες και θα αρχίσει να μιλάει μέσα από αρρώσκες. Και εκεί ή που θα ξυπνήσεις, ή που θα αναστηθείς, ή που θα καταποντιστείς πάλι μέσα σε αυτή την παθολογία, την οποία, ξέρεις, δεν αλλάζεις εύκολα γιατί σου είναι και γνωστή, να το πούμε και αυτό. Και είναι, το γνώριμο είναι και ασφαλές. Μπορεί, ναι, απλά να βολευτείς εκεί. Πολλές φορές. Χωρίς να σε εξυπηρετεί, αλλά σε βολεύει. Δεν σε εξυπηρετεί, αλλά είναι τόσο μεγάλος ο φόβος της αλλαγής, τόσο σου προκαλεί φόβο το ενδεχόμενο να αλλάξεις, το άγνωστο που θα είναι μετά, ένας χωρισμός,
μια αλλαγή επαγγέλματος, μια αλλαγή στη δουλειά σου, στη ζωή σου, στον εαυτό σου, που λες, ας κάτσω εδώ που το ξέρω. Και ας ορίζομαι, λέγουμε εντάξει. Και ας αρρωσταίνω. Καταλαβαίνω ότι όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο, για να μπορέσεις να φτάσεις στην απελευθέρωση, προσπαθώ έτσι, δημιουργούνται εικόνες στο μυαλό μου, πώς ανέβαινε ο Χριστός στο Γολγοθά. Mm-hmm. Είναι η στιγμή που θα πεις, εγώ τώρα θα τον σηκώσω το σταυρό μου, αυτό που με βαραίνει, με κρατάει καθυλωμένο κάτω, όλο το δύσκολο και το άρρωστο πολλές φορές. Θα σηκώσω το σταυρό, έχω μία δύσκολη πορεία να ανέβω, γιατί έχω να τα βάλω με τον ίδιο μου τον εαυτό και με όλα αυτά που περιγράψαμε πριν. Αλλά εκεί στην κορυφή θα πάρω την ανάσα της ελευθερίας. Έτσι, θα ξαναγεννηθώ. Έτσι. Ναι, είναι ανήφορος. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει. Γιατί εκεί στην κορυφή του Γολγοθά, που θα σταυρωθώ, ναι, θα σταυρωθώ, ξημερώνει μια ανάσταση. Και αν δεν πεθάνει κάτι, δεν μπορεί να γεννηθεί. Εάν δεν καταστραφεί κάτι, δεν μπορεί να φτιαχτεί κάτι. Πολλές φορές θα χρειαστεί να καταστρέψουμε ένα ψεύτικο είδωλο που έχουμε για εμάς, να καταστρέψουμε μια ψεύτικη σχέση που είχαμε, να καταστρέψουμε μια ψεύτικη δουλειά, ας πούμε, έναν χώρο που εργαζόμαστε που δεν μας γέμιζε, για να μπορέσουμε να ξανακτήσουμε κάτι καινούριο πάνω στις αλήθειες, στις ανάγκες της ύπαρξής μας, που θα απαντάνε και θα αγκαλιάζουν το νόημα της ύπαρξής μας και θα μας δίνουν χαρά και νόημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει απουσία προβλημάτων και δεν σημαίνει ότι δεν θα σηκώσω σταυρό για να γίνει αυτό. Ίσα-ίσα που τις περισσότερες φορές όταν έρχονται οι μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας, σημαντικές αλλαγές, η περίοδος που προηγείται και περνάμε είναι η απόλυτη κόλαση. Δηλαδή τις περισσότερες φορές όταν έρχονται αλλαγές διαλυόμαστε πιο μπροστά. Μη μας φοβίζει όμως αυτό. Γιατί πρέπει να προηγηθεί μια διάλυση και μια κατάρρευση για να έρθει κάτι νέο, ας πούμε. Το πιο πυκνό σκοτάδι είναι λίγο πριν ξημερώσει. Σε αυτή τη διαδρομή, μεταξύ ζωής και θανάτου, θα βγούμε πολλές φορές από το σκοτάδι και θα μπούμε στο φως ή και αντίστροφα. Το νόημα λοιπόν το ανακαλύπτουμε κάθε φορά μόνοι μας. Αρκεί να είμαστε ανοιχτοί τόσο σε αυτά που θα συναντήσουμε στο μονοπάτι μας, όσο και σε αυτά που έχουμε μέσα μας. Και αν πρέπει να κλείσω με μία και μοναδική φράση, αυτή θα ήταν τα λόγια του πατέρα Χαράλαμπου. Πριν τις μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας, πριν το φως, έχει προηγηθεί η απόλυτη κόλαση, έχει προηγηθεί το σκοτάδι.